το Ταμείο και οι Ευρωπαίοι συζητούν τώρα εν ώψη της κοινής θέσης που πρέπει να συμφωνηθεί για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Μία πηγή είπε στο ΜΕΚΑ ότι σκέφτονται να συγγράψουν κοινή έκθεση για τη βιωσιμότητα, να πάρουν δηλαδή το θέμα απάνω τους. Ο στόχος είναι η αντιμετώπιση των αντιδράσεων των τραπεζών που δεν αποδέχονται το γενναίο κούρεμα του 60% δηλαδή που ζητούν οι Ευρωπαίοι και το Ταμείο. Σύμφωνα όμως με πληροφορίες αποδέχθηκαν οι τραπεζίτες χθες το βράδυ εθελοντικό μάλιστα κούρεμα της τάξης του 35% ίσως και 40%. Και αν αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό, που λες. Αν έχουν δεχθεί 40%. Είναι σημαντικό αυτό που λες, Μιχάλη, δεν το ξέραμε. Εάν έχουν δεχθεί 40% εθελοντικά οι τραπεζίτες, η διαφορά που τους χωρίζει από την θέση της Γερμανίας και της κυρίας Λαγκάρντ είναι 20% αυτή τη στιγμή. Ναι. Λοιπόν, δεν πρέπει να ξεχνάμε κανείς ότι για να εκταμιευθεί η εκτιδώση από το Ταμείο, πρέπει να είναι και το χρέος βιώσιμο και εγγυημένη η αναχρηματοδότηση του χρέους για 12 μήνες. Και αυτό είναι το σημαντικό το θέμα. Λόγω λοιπόν του προβλήματος αυτού, στις συναντήσεις των Βρυξελών βασικά συζητείται το ύψος του κουρέματος, από το οποίο όπως είπαμε θα εξαρτηθεί η επιπλέον χρηματοδότηση που θα απαιτηθεί από τους Ευρωπαίους. Οι Ευρωπαίοι, λέει το Ταμείο, πρέπει να εγγυηθούν την αναχρηματοδότηση του ελληνικού χρέους, τουλάχιστον μέχρι το 20, καθώς είναι φανερό πια στο Ταμείο ότι η απόφαση της 21ης Ιουλίου δεν επαρκεί. Όπως είπαμε και χθες, στο κείμενο που έδωσε η κυρία Λαγκάρντ στους Ευρωπαίους, το Ταμείο ζητά κούρεμα της τάξης του 60%. Στο θέμα αυτό, Νίκο, η Γενική Διευθύντρια του Ταμείου συμπίπτει με την κυρία Μέρκελ, όχι όμως με τον κύριο Σαρκοζή. Για να ανέβουν λοιπόν όλοι στο τρένο και να υπάρχει ομοφωνία, εδώ στο Ταμείο αναμένουν ότι το κούρεμα θα συμφωνηθεί τελικά στο 50%. Επίσης, το ποσό της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών καθορίστηκε στα 108 με 110 δισεκατομμύρια ευρώ. Για τους αξιωματούχους του Ταμείου είναι φανερό πως μετά την έκθεση που παρουσίασε για τη βιωσιμότητα του χρέους στο Ταμείο, οι Ευρωπαίοι δεν είχαν άλλη επιλογή από το να συζητήσουν το αναπόφευκτο. Δηλαδή, Νίκο, το κούρεμα της τάξης του 50 ή του 60%. Κλείνοντας, θα πούμε ότι στο Ταμείο εκφράζουν φόβους και για ανοιχτό πόλεμο των Ευρωπαϊκών Τραπεζών και των Ευρωπαϊκών Κυβερνήσεων. Πιστεύουν λογικά ότι οι τραπεζίτες που επηρεάζονται θα κάνουν τα πάντα για να μην χάσουν τις τράπεζές τους. Όπως είπα, και αυτό είναι το λογικό. Να πούμε ότι ο κύριος Νταλάρα, που αντιπροσωπεύει τις τράπεζες, αντιστεκόταν μέχρι χθες και συνέχισε να δηλώνει πίστη, δημόσια να δηλώνει πίστη, στη συμφωνία της 21ης Ιουλίου. Όμως, όπως είπαμε πριν από λίγο, υπάρχει πρόταση για 35 με 40% για εθελοντικό κούρεμα από τις τράπεζες. Ανάμεσα στις φαλτσέτες και τα ψαλίδια του Μπαρμπέρι θα κληθούν για αρκετά από τα επόμενα χρόνια η χώρα, η κοινωνία και η αγορά, αφού για να πούν το μεγάλο και απαραίτητα εθελοντικό ναι στο κούρεμα ομολόγων, τουλάχιστον κατά 50%, οι δανειστές μας θα έχουν κάθε δικαίωμα να απαιτήσουν οτιδήποτε, ώστε η οικονομία μας να βγει από την κρίση. Οι αναλυτές βλέπουν να μπαίνουν στη μέγενη που διαρκώς θα σφίγγει, οι μισθοί στο όνομα της ανταγωνιστικότητας, οι συντάξεις ώστε να συγκρατηθούν οι δημόσιες δαπάνες, αλλά και η αξία των ακινήτων, οικοπαίδων και κτηρίων ως θέλγητρο για υποψήφιους επενδυτές. Αυτή η εγκληματική πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση με την προτροπή των δανειστών μας δεν πρόκειται να βγάλει την ελληνική οικονομία από την ύφεση τα επόμενα 10 χρόνια. Η βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων είναι εγγυημένη, καθώς όποια ζημιά προκύψει από ανταλλαγή ομολόγων που κατέχουν με άλλα μικρότερης αξίας θα καλυφθεί από το κράτος. Οι εκτιμήσεις ανεβάζουν στα τουλάχιστον 30 δις το ποσό που σε περίπτωση κουρέματος 50% θα απαιτηθεί για πρόσθετη ενίσχυση ταμείων και κυρίως των ελληνικών τραπεζών που διαθέτουν ομόλογα ύψους 55 δις. Αν δεν κατορθώσουν με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου να εξασφαλίσουν από την αγορά τον υψηλό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 9%, όπως απαιτεί η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, οι τράπεζες θα στηριχτούν από το δημόσιο ή τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Παροχή βοήθεια σε ποσοστό άνω του 10% του κεφαλαίου τους, όπως αναμένεται ότι θα απαιτηθεί για πολλά από τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σημαίνει ότι το δημόσιο θα ανακτήσει τον έλεγχο και τη διοίκησή τους, σταθεροποιώντας το χρηματοπιστωτικό σύστημα και διασφαλίζοντας απόλυτα τις καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες. Η ρευστότητα στο σύστημα μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες θα είναι πολύ δύσκολη. Οι καταθέτες σίγουρα δεν θα κινδυνεύουν, αλλά θα πρέπει να ενημερωθούν έγκαιρα. Από την ενεργή παρέμβαση του κράτους, τις τράπεζες δεν χάνουν οι φορολογούμενοι, αφού σε 2 χρόνια μεσοπόλησης της συμμετοχής του, όπως προβλέπει ο νόμος, το δημόσιο θα πάρει πίσω τα χρήματά του.
Μόνοι μεγάλοι χαμένοι από ένα κούρεμα 50% και πάνω είναι οι νυν μεγαλομέτοχοι των τραπεζών, αφού πρόσκαιρα δεν θα μπορούν να διαχειριστούν οι ίδιοι τα κεφαλαιά τους. Κούρεμα των ομολόγων δεν θα σημάνει και κούρεμα στο ύψος των δανείων, η εξόφληση των οποίων θα συνεχιστεί κανονικά, πιθανότατα όμως ούτε και των φόρων ή άλλων βαρών, καθώς τα όποια ωφέλη από λιγότερα τοκοχρεωλήσια θα χρησιμοποιούνται για να μπαλώνουν τρύπες του όλο και πιο σκληρού κρατικού προϋπολογισμού. Όλη η συζήτηση αφορά αποκλειστικά και μόνο ένα περιορισμένο κομμάτι του ελληνικού χρέους και αφήνει απ' έξω ένα σημαντικό κομμάτι. Από την ενεργή παρέμβαση του Δημοσίου δεν διατρέχουν κίνδυνο οι μικρομέτοχοι των τραπεζών, αφού η διαπραγμάτευση των μετοχών στο χρηματιστήριο θα συνεχιστεί κανονικά. Τον εφιάλτη στα χέρια δύο αδίστακτων κακοποιών έζησε μια 60χρονη γυναίκα στη Βέρεια. Οι δύο άγνωστοι άνδρες τις επιτέθηκαν κατορθώνοντας να τις αποσπάσουν ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό. Σε λίγο σου πάμε, χειρότερα θα γίνονται τα πράγματα. Με την κατάσταση που επικρατεί. Φυσικά φοβάμαι. Πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα μας. Η ανυποψία στη γυναίκα, αντιπρόσωπος τσιγάρων, κατέβαινε αμέριμνη στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει. Μαζί της είχε εκτός από την τσάντα της και μια χαρτοσακούλα η οποία περιείχε 122.500 ευρώ, τα οποία και επρόκειτο να καταθέσει σε τραπεζικό υποκατάστημα. Η εγκληματικότητα έχει αυξηθεί, πρέπει όλοι να προσέχουμε και τι να πούμε, και μη χειρότερα. Ωστόσο, από ό,τι φάνηκε, λογάριαζε χωρίς τον ξενοδόχο ή καλύτερα χωρίς την παρουσία των επιτίδιων, οι οποίοι της είχαν στήσει καρτέρι μέσα στην οικοδομή. Με αστραπιές κινήσεις, οι δύο ληστές ακινητοποίησαν την άτυχη γυναίκα και αφού άσκησαν σε βάρος τη σωματική βία, τη άρπαξαν τη χαρτοσακούλα με τα χρήματα, καθώς επίσης και 200 ευρώ από την τσάντα, ένα κινητό τηλέφωνο και προσωπικά έγγραφα. Βεβαίως και ανησυχώ για την ασφάλειά μου σε καθημερινή βάση. Φυσικά, νομίζω όλοι φοβόμαστε και ανησυχούμε. Τα καθημερινά κρούσματα επιθέσεων έχουν κάνει τους κατοίκους να φοβούνται κυριολεκτικά και τη σκιά τους. Όπως λένε με παράπονο, δεν αισθάνονται ασφαλείς ούτε καν μέσα στα σπίτια ή τις εισόδους των πολυκατοικιών όπου μένουν. Πουθενά δεν υπάρχει ασφάλεια. Σε λίγο θα γίνονται πολύ χειρότερα. Σε λίγο θα σκοτώνει ένας τον άλλον για να του πάρει το ψωμί, όχι τα λεφτά. Η εγκληματικότητα καλπάζει. Καλπάζει, λέει, πάρα πολύ δεν καλπάζει. Ας λάβουν τα μέτρα τους. Με θλίψη κάνουν λόγο πως νιώθουν τελείως απροστάτευτοι και ζητούν καλύτερη αστυνόμευση γιατί, όπως λένε, η περιουσία τους αλλά και η σωματική τους ακαιρεότητα βρίσκονται ανά πάσα στιγμή σε κίνδυνο. Ψάχνουν για ξυλόσωπες και δεν μπορούν να βρουν. Διαφέρεστε κι εσείς. Βεβαίως. Καμία σχέση η απώλεια του τζάκιου με την ξυλόσωπα. Η ξυλόσωπα μπορεί να ζεστάνει ένα σπίτι. Το τζάκι, ένα δωμάτιο. Αυτό το χειμώνα πολλοί είναι εκείνοι που γυρίζουν την πλάτη στα σύγχρονα μέσα θέρμανσης και βάζουν στα σπίτια τους ξυλόσωπες. Αυτή η σώπα είναι γερμανική. Και πόσα έχει? 400 ευρώ. Άρα είναι ποιότητα πρώτη. Είναι πολύ ελληνικό προϊόν. Είναι ελληνικά. Ανοίγει. Φοβερή σώπα. Πρώτη είμαστε στην κατηγορία και με ωραία τιμή. Όπως λένε οι έμποροι, η ζήτηση φέτος έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και οι πωλήσεις έχουν αυξηθεί έως και 90%. Δόξα τω Θεώ, καλά πήγαμε, αλλά δεν θα μπορούμε να τα εννοήσουμε το εμπόρευμα που πουλήσαμε. Τα κομμάτια είναι πολύ λίγα, έγινε ένας πανικός. Η θέρμανση για τους περισσότερους καταναλωτές έχει μετατραπεί σε πονοκέφαλο, μιας και το κόστος του πετρελαίου είναι μεγάλο. Με πάρει πάρα πολύ, διότι τα πράγματα αγριέψαν τόσο πολύ. Πετρέλαιο? Τίποτα, απολύτως τίποτα, μόνο με ξύλα. Και μαγειρεύει πάνω στα μάτια και ψήνει μέσα. Έρχονται, σας ζητούν σόβες? Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και όχι μόνο για παλιά σπίτια, και για νέα σπίτια, έτσι. Και όχι μόνο για κατοικίες εξοχικές και οτιδήποτε, και μόνιμες κατοικίες. Ο Γιάννης αναγνώστου αγόρασε πέρσι μια ξυλόσωπα για το εξοχικό. Φέτος, λόγω πετρελαίου, θα αγοράσει άλλη μία για το σπίτι του στην Αθήνα. Μου έδωσε ένα καλό μηχάνημα. Πραγματικά, δηλαδή, ήταν με πυρότουβλα μέσα, επενδυμένο, είχε θερμοκορητικότητα μεγάλη, αργούσε να κρυώσει. Αρκετοί επιλέγουν τις ξυλόσωπες όχι μόνο για να ζεσταθούν, αλλά και για να μαγειρέψουν. Με τον τρόπο αυτό, όπως λένε, προσπαθούν να κάνουν οικονομία, αφού και οι λογαριασμοί της ΔΕΗ έχουν φτάσει στα ύψη. Ξύλα, μαγείρεμα, θούρμα και κατσαρόλα και πάνω στον αέρα. Και ρεύμα τίποτα? Τίποτα ρεύμα. Το έχουμε ξαράγμα, το καταργήσαμε. Οι παραδοσιακές ξυλόσωπες ξεκινούν από 80 ευρώ, ενώ οι ενεργειακές σόπες νέας τεχνολογίας που μπορούν να ζεστάνουν σπίτι μέχρι 200 τετραγωνικά κοστίζουν ακριβότερα. Έχουμε σόπα από 60 τετραγωνικά μέχρι 150. Και από πού ξεκινάνε οι τιμές? Από 150 ευρώ και φτάνει στις 2.500. Όπως μας λένε οι έμποροι, πολλοί δείχνουν ενδιαφέρον για τις σόπες pellet και τις σόπες υγραερίου.